15 λεπτά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν αρκετά για τον αθλητικό όμιλο Διαβολητσίου, που με δύο τέρματα του Βασιλεία Θανασόπουλου και ένα σουτ του Σωτήρη Τσάτσου κατάφερε να πάρει μια βαθιά βαθμολογική ανάσα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, επικρατώντας με 3-1 τη Θιέλας Πατρών. Κάναμε προσπάθειά μας. Ξέραμε ότι ήταν κομβικό για τη συνέχεια της σειράς του μην πρωταθλήματος αυτής της σειράς. Ήταν, θα πω, ένα πρώτο ημίχρονο φλίαρο και από τις δύο ομάδες. Κυριακούσε σκοπιμότητα, πιστεύω. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες εσωτερικές αλλαγές. Μπήκαν δύο καινούργια, δύο φρέσκα παιδιά μέσα. Και ευτυχήσαμε μέσα σε ένα δεκάλεπτο, καθαρίσαμε τον παιχνίδι. Θεωρώ ότι η νίκη μας ήταν απόλυτα 100% δίκαιη. Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης στο γήπεδο του Διαβολητσίου, η ομάδα της Πάτρας κατέθεσε ένσταση, η οποία αφορά στην άδεια τέλεσης αγώνα στο γήπεδο Καπετάν Βασίλης, η οποία εκδίδεται από την περιφέρεια, με τον προπονητή των Νερατζούρη Γιάννη Αντωνόπουλο να τονίζει πως δεν τίθεται θέμα εγκυρότητας. Και νίκη ήμουνα και εγώ αντιδήμαρχος πριν 3-4 μήνες στο Δήμο Ιχαλίας. Είχα απογράψει εγώ τη σχετική στη συνεργασία με τους μηχανικούς. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Έχουμε πάρει και έγκριση από την περιφέρεια, οπότε αυτό ήταν πιο πολύ ένσταση για τη δημιουργία εντυπώσεων. Αναφερόμενος στις δυσκολίες του φετινού μίνι πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής και που τελικά θα βρεθεί η ζώνη του υποβιβασμού, μιλώντας την Κυριακή στα Σπόρο, Γιάννης Αντωνόπουλος τόνισε πως η ομάδα του θα κληθεί να δώσει ακόμη 4 τελικούς. Κανείς δεν περίμενε ότι μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος το Διαβολίτης μέσα σε 6 παιχνίδια θα είχε 4 νίκες αυτή τη στιγμή, μία ισοπαλία και μία ήττα εκτός έδρας από το φαβορί, θεωρώ, του πρωταθλήματος, την Άφακτο. Θεωρώ ότι εμείς το Διαβολίτης έχουμε κάνει μια αρκετά καλή δουλειά. Το μαρτυρούν άλλοτε και τα αποτελέσματα που έχουμε φέρει μέχρι σήμερα. Αυτό το μήνυμα προτάμε το 10 αγωνιστικό με όλα αυτά τα σκαπεδαμερβάσματα που έχουν από μία να παίξουμε, μία να μην παίξουμε, μετακινήσεις από Τετάρτη σε Κυριακή. Μην ξεχνάμε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι αριστεύνες, είναι επαγγελματίες να ζουν από το ποδόσφαιρο. Τα παιδιά παρατάνε δουλειές, παρατάνε οικογένειες, έρχονται στο γήπεδο, κάνουν προπονησούλα μας. Όλα αυτά υπάρχουν και αντίκτυπο και στην πορεία του πρωταθλήματος. Γι' αυτό, αν έχετε δει, δηλαδή βλέπετε και κάτι άλλο πρόσαλα αποτελέσματα Κυριακή σε Κυριακή. Οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται το φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουν την οποιαδήποτε πρόβλεψη. Ακόμη δεν έχει κρυθεί τίποτα στο θέμα της παραμονής. Δηλαδή μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, κερδίσαμε, τελειώσαμε, πανηγυρισμοί όπως είναι τελειώσανε και ξεκινάμε αύριο για το επόμενο παιχνίδι. Ούτε αν εξαιρέσουμε δύο ομάδες που είναι στο τέλος της κατηγορίας, η Θύλα Πατρών και το Τσιλιβί που θεωρώ ότι έχουν λίγες πιθανότητες για να μείνουν στην κατηγορία. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις παίζονται τόσο για τον πρωταθλητή όσο και για την παραμονή.